Πάμε στο ερώτημα 2α, όπου αφορά την κανονική ζευγική μορφή. Να πω λίγο ότι η κανονική ζευγική μορφή εμφανίστηκε και στην περσινή εργασία. Είναι μία μορφή σαν την κανονική διαζευγική μορφή που ξέρουμε. Και συνήθως ο τρόπος για να φέρουμε έναν τύπο στην κανονική συζευκτική του μορφή, by the way, κάθε τύπος γράφεται σε κανονική συζευκτική μορφή, όπως κάθε τύπος γράφεται σε κανονική διαζευκτική μορφή, για να φέρουμε έναν τύπο στην κανονική συζευκτική του μορφή, συνήθως χρησιμοποιούμε νόμους, όπως θα κάνουμε στο 2β. Στην προκειμένη θα φτιάξουμε μια κλειστή μέθοδο, μια μεθοδολογία, η οποία δεν χρειάζεται την έμπνευσή μας. Είναι μια αλγοριθμική διαδικασία, μπορεί να την κάνει και ένας υπολογιστής. Okay. Καταρχάς, να δούμε λιγάκι τι είναι η κανονική συζευκτική μορφή. Θα το εξηγήσω περιφραστικά. Αν και έχει τεράστια σημασία να μπορείτε να καταλάβετε περίπου τι γίνεται εδώ, τι λέει εδώ. Σου λέει, κανονική συζευκτική μορφή. Στην κανονική συζευκτική μορφή έχεις μπλοκ πραγμάτων, τα λέει φράσεις αυτός, μπλοκ πραγμάτων που ανάμεσά τους έχουν σύζευξη και τα πράγματα αυτά οι φράσεις έχουν μέσα προτασιακές μεταβλητές ή αρνήσεις προτασιακών μεταβλητών που ανάμεσά τους έχουν διάζευξη. Okay. Τέτοιου είδους πράγματα. Έχεις μέσα, ξέρω εγώ, P3 ή άρνηση P7, whatever. P1 ή P4 ή P2. Εντάξει. Έχεις φράσεις, όπου κάθε φράση είναι προτασιακές μεταβλητές ή αρνήσεις προτασιακών μεταβλητών σε άρνηση. Ναι. Προτασιακές μεταβλητές ή αρνήσεις προτασιακών μεταβλητών. Και ανάμεσα σε αυτές τις φράσεις έχεις μέσα, ανάμεσα σύζευξη, συζευκτική μορφή. Η κανονική διαζευκτική μορφή, την οποία την ξέρουμε και μπορείτε να πάτε να δείτε, αν δεν το έχετε δει τώρα, στα βιντεάκια της εργασίας, το πώς μεταφέρουμε έναν τύπο σε κανονική διαζευκτική μορφή, να ασχοληθείτε λίγο με αυτό, αν δεν το έχετε δει. Στην κανονική διαζευκτική λοιπόν μορφή, έχεις πάλι μπλοκ πραγμάτων, μπλοκ από πραγματάκια, μόνο που τώρα ανάμεσα στα μπλοκ, στις φράσεις, έχεις διάζευξη και εδώ μέσα έχεις αρνήσεις προτασιακών μεταβλητών ή προτασιακές μεταβλητές, αυτή τη φορά με σύζευξη. Εντάξει, πρέπει να θυμάται κανείς το... με σύζευξη. Τι παίζει. Βάλω εδώ πέρα και ένα πένα σκέτο, έτσι. Κανονική συζευκτική μορφή, μπλοκ από διαζεύξεις, προτασιακών μεταβλητών ή αρνήσεων, που ενώνονται μεταξύ τους με σύζευξη. Κανονική διαζευκτική μορφή, μπλοκ από συζεύξεις, που ενώνονται μεταξύ τους με διάζευξη. Okay. Είναι γνωστό, λοιπόν, ότι κάθε προτασιακός τύπος γράφεται σε κανονική συζευκτική μορφή. Στην αρχή εδώ πέρα μας την ορίζει με έναν πολύ τυπικό τρόπο. Μας λέει ότι κάθε τύπος που γράφει σε κανονική συζευκτική μορφή γράφεται σε αυτή τη μορφή. Αυτά εδώ πέρα είναι οι φράσεις, τα μπλοκάκια, εδώ πέρα δηλαδή είναι το φι1, εδώ πέρα είναι το φι2 κτλ. Κτλ. Όπου κάθε φι1, κάθε πράγμα, ξέρω, κάθε φιγιώτα, γράφεται στη μορφή κάτι ή κάτι άλλο ή κάτι άλλο ή κάτι άλλο ή κάτι άλλο. Από αυτά τα κάτι και κάτι άλλο είναι προτασιακές μεταβλητές ή αρνήσεις προτασιακών μεταβλητών και λέγονται θετικά ή αρνητικά λεκτικά. Ωραία. Τι μας ζητάει. Δίνει έναν τύπο φι και μας ζητάει πρώτον να βρούμε τις αποτιμήσεις που τον καθιστούν ψευδή. Εύκολο. Δύο, προσαρμόζοντας κατάλληλα τη διαδικασία έβρεσης ενός ισοδύναμου τύπου σε κανονική διαζευκτική μορφή από τον πίνακα αλήθειας, περιγράψτε μια αντίστοιχη μεθοδολογία για την έβρεση της ισοδύναμης κανονικής συζευκτικής μορφής, δεδομένου του πίνακα αλήθειας. Και μετά, αφού δώσουμε τη μεθοδολογία, να την εφαρμόσουμε. Ωραία. Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο. Καταρχάς, πρέπει να δούμε ποιες αποτιμήσεις καθιστούν τον φι ψευδή. Υπό άλλη συνθήκη, θα σας έλεγα να το κάνουμε με το μάτι αυτό το πράγμα. Και βασικά θα το κάνω λίγο με το μάτι, για να μπορούμε να ελέγξουμε και όλες τα αποτελέσματά μας.
Λοιπόν, για να γίνει αυτός ο τύπος ψευδής, πρέπει να είναι στη μορφή αλήθεια, συνεπάγεται ψέμα, σωστά. Και από εκεί και πέρα, για να βγει η ισοδυναμία ψευδής, πρέπει να είναι αυτό αλήθεια και αυτό ψέμα ή να είναι αυτό ψέμα και αυτό αλήθεια. Okay. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, καταλαβαίνω ότι το πέθανε σίγουρα αληθές, έτσι. Από εκεί και πέρα, πάμε, θέλουμε το Q να είναι αλήθεια και το R συνεπάγεται S να είναι ψέμα. Ή το Q να είναι ψέμα και από εκεί και πέρα το R συνεπάγεται S να είναι αλήθεια. Άρα, έχουμε τις αποτιμήσεις τις οποίες το P είναι αλήθεια, η πρώτη αποτίμηση, το P είναι αλήθεια. Ας το γράψουμε βασικά λίγο να έχουμε λίγο πιο κάτω χώρο. Να το αφιερώσουμε μια διαφάνεια όλο αυτό. Λοιπόν. Με το μάτι τώρα, έτσι. Αποτίμηση πρώτη. Το P να είναι αλήθεια. Το Q να είναι αλήθεια. Και για να βγει αυτό ψέμα, πρέπει το R να είναι αλήθεια. Και το S να είναι ψέμα. Αποτίμηση δεύτερη. Το P να είναι αλήθεια. Το Q να είναι ψέμα, και αυτό τώρα βγαίνει αλήθεια με κάμποσους τρόπους, όταν το R είναι αλήθεια και το S είναι αλήθεια. Όλα τώρα παίζουν επάνω στη συνεπαγωγή, παιδιά. Το R να είναι ψέμα και το S να είναι αλήθεια. Και το τελευταίο που παίζει για να βγει η συνεπαγωγή αλήθεια είναι όλα ίδια με πριν. Να έχω εδώ πέρα ψέμα, συνεπάγεται ψέμα. Εντάξει. Άρα, αναμένετε 4 ακριβώς αποτιμήσεις να μας κάνουν τη δουλειά. Ποιες αυτές. Δεν έγινε να το κάνουμε αυτό με το μάτι. Θα το κάνουμε με πίνακα. Και ο μόνος λόγος που μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε πίνακα είναι γιατί θα τον χρειαστούμε παρακάτω. Αλλιώς δεν θα μπαίναμε. Θα κρατούσαμε αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, τώρα για να κάνεις ένα πίνακα έχεις 4 προτασιακές μεταβολητές. Εντάξει, λίγο πιο τρομακτικά τα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. 4 προτασιακές μεταβολητές, 2 στην τετάρτη αποτιμήσεις. 2 στην τετάρτη, δηλαδή 16 γραμμές. Ξεκινάς με 8α. Θα πρότεινα εντόνως τον πίνακα να τον κάνετε μόνοι σας. Πρώτον, γιατί αν υπάρχει ένα τυπογραφικό που πιστεύω ότι δεν υπάρχει, αλλά αν υπάρχει είναι κρίμα να το αντιγράψετε όλοι. Δεύτερον, γιατί πιο μεγάλη πιθανότητα νομίζω έχετε να αντιγράψετε λάθος παρά να το λύσετε λάθος μόνοι σας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Μετά τετράδες. Αλφα, 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 ψου, 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 μετά διάδες. Και μετά φτέρνισμα, έτσι, αψου. Ωραία. Πολύ ωραία. R συνεπάγεται S. Αλήθεια συνεπάγεται αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια συνεπάγεται ψέμα, ψέμα. Ψέμα συνεπάγεται αλήθεια, αλήθεια. Ψέμα συνεπάγεται ψέμα, αλήθεια. Αλήθεια, ψέμα, αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Ψέμα, αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Ψέμα, αλήθεια, αλήθεια. Συνεχίζουμε. Πρέπει τώρα να πάρουμε Q, αν και μόνο αν R συνεπάγεται S. Οκ, R θα κοιτάω εδώ και εδώ. Εντάξει. Όπου είναι ίδια, ναι. Όπου είναι διαφορετικά, όχι. Ίδια, όχι ίδια, 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 όχι ίδια, ίδια, όχι ίδια, όχι ίδια, ίδια, όχι ίδια, 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 όχι ίδια, ίδια, όχι ίδια, όχι ίδια. Χαμός, παιδιά. Δύσκολο. Δύσκολο. Ενοχλητικό. Τώρα,
Θα κοιτάω αυτό και αυτό. Okay. Έχω το πε στην υπόθεση της συναπαγωγής. Ξέρω πως όποτε η υπόθεση της συναπαγωγής είναι ψευδής, η συναπαγωγή είναι αληθής. Ψέμα συνεπάγεται κάτι, κάνει πάντα αλήθεια. Άρα εδώ, ας πούμε, από εδώ και κάτω, μπορώ να πάω να βάλω παντού α. Γιατί εκεί πέρα το π είναι ψευδές. Okay. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να εμφανιστεί εδώ πέρα αλήθεια συνεπάγεται ψέμα. Φύγαμε τώρα. Εκτάω αυτή τη στήλη και αυτή τη στήλη. Πάμε. Αλήθεια συνεπάγεται αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια συνεπάγεται ψέμα, ψέμα. Αλήθεια συνεπάγεται αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια συνεπάγεται αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια συνεπάγεται ψέμα, ψέμα. Αλήθεια συνεπάγεται αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια συνεπάγεται ψέμα, ψέμα. Αλήθεια συνεπάγεται ψέμα, ψέμα. Άρα έχω α, ψέμα, α, α, ψέμα, α. Ψέμα, ψέμα, αλφα. Αυτές είναι. Είναι ίδιες που έχουμε και στη γραπτή λύση, μια χαρά. Λοιπόν... Τώρα, τι με νοιάζει εμένα. Με νοιάζουν οι αποτιμήσεις που το κάνουν αυτό το πράγμα ψευδές. Αυτό στην οφή, έτσι. Όλα αυτά ξεκίνησαν από το βρείτε τις αποτιμήσεις που κάνουν τον τύπο ψευδή. Τις βρήκαμε με το μάτι. Πάμε να τις βρούμε τώρα και με το όχι μάτι. Δηλαδή, με τον πίνακα. Λοιπόν, κοιτάω πού είναι ψού, ρε παιδιά. Το βλέπετε, πού είναι ψού. Εδώ. 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 Και εδώ. Τα καλά νέα είναι ότι είναι τέσσερις αποτιμήσεις. Και εμείς με το μάτι βρήκαμε επίσης τέσσερις. Να τις δούμε. Παντού το π είναι α, οκ. Okay. Πάμε να δούμε αυτή που είναι το QA. Το Q να είναι α και όλα τα είναι αυτοί που το Q είναι α. Ωραία, πάμε. Q α, άρα α, σίγμα ψέμα. Το βλέ... Να την η πρώτη. Το βλέπετε. Αυτή εδώ. P α, Q α, ρο α, σίγμα ψέμα είναι αυτή εδώ. Όλες αλήθεια εκτός της S. Πάμε να, δούμε τη... να βρούμε τη δεύτερη που έχει P α, σίγμα α, ok. Εδώ πέρα στη δεύτερη είναι όλες αλήθεια εκτός της Q, έτσι. Όλες αλήθεια εκτός της Q, αυτή είναι η δεύτερη. Όλες αλήθεια εκτός της Q, που είναι ψέμα. Το έχουμε. Καλά τα έχουμε κάνει, δηλαδή. Μετά έχεις αλήθεια και αλήθεια την B και την S και ανάμεσα ψέματα. Νάτινα, το βλέπετε. Νάτινα, η τρίτη. Αυτή εδώ είναι. Και η τέταρτη είναι... Όλες ψέμα εκτός της ΠΕ. Κουντινά, κουντινά. Καλά το έχουμε κάνει, λοιπόν. Επιβεβαιώνεται και από τον πίνακα. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Βρες τις αποτιμήσεις που καθιστούν τον τύπο ψευδή. Θυμίζω ότι όλα αυτά αφορούν την κανονική συζευκτική μορφή. Πάμε, για να μην μακρύνουμε πολύ, στο επόμενο βίντεο να δούμε την μέθοδο. Η μέθοδος, by the way, θα είναι ανεξάρτητη από τον πίνακα αλήθειας. Που στήσαμε μόλις τώρα, τον πίνακα αλήθειας θα τον χρησιμοποιήσουμε στο 3. Πάμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο να δούμε πώς θα γίνει να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο μετατροπής σε κανονική διαζευτική μορφή για να φτιάξουμε κανονική συζευτική μορφή και την εφαρμογή της.